Βέβαια, εγώ λέω κάτι παραπέρα για την Κάρπαθο, ως τουριστικό προορισμό, τρίτο τουριστικό προορισμό στα Βαλκάνια, σας ζητώ κάτι επιπλέον. Αλλά στο υπόλοιπο που αφορά για την Κάρπαθο είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Εμείς τους λέμε να παραμείνουν τα δύο δρομολόγια όσα. Και τους λέμε επίσης ότι εάν το μοντέλο με την ανταπόκριση θα εφαρμοστεί, έχει τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι το συνολικό ταξίδι να μην είναι χρονοβόρο, να γίνεται δηλαδή πιο σύντομα από ό,τι γίνονται τα σημερινά μέσα Ηρακλείου. Να γίνεται δηλαδή στις 15 με 17 ώρες με την ανταπόκριση. Να είναι. Από εσά εννοείται για 15-17 για τα δικά σου. Ναι, για τα δικά σου αντιστοίχω είναι δύο ώρες λιγότερες. Δεύτερον, να ταξιδεύει ο επιβάτης με ένα εισιτήριο ενίο που θα εκδίδεται με την ανταπόκριση μαζί, να μην είναι μεγάλο ο χρόνο αναμονή και να ρυθμιστεί το ζήτημα τη μετεπιβίβαση των φορτηγών από στο λιμάνι. Δηλαδή θα εκφορτωθούν στο λιμάνι του Ηρακλείου, παραδείγματο χάρη. Εγώ αυτό βλέπω πιο πιθανό. Έτσι, και πρέπει μετά να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο. Και τα ασυνόδευτα. Και τα ασυνόδευτα γι' αυτό. Να υπάρχει δηλαδή ετοιμότητα, διότι αυτά εντάξει είναι τα λίγε οι μεγάλε. Μπαίνουν με του τράκτορε. Υπάρχουν εκεί, τι βάζουν μέσα, τι βγάζουν κτλ. Αυτά τα κανονίζουν αυτά. Αυτό είναι το πρώτο, διότι ο βασικό λιμάνι ανεφοδιασμού των νησιών μας είναι το Ηράκλειο. Εκτός από το Πειραιά περισσότερο. Και η Ρόδος είναι δευτερεύουσα όμως αυτό το ζήτημα. Λέμε όμως είτε από Ρόδο είτε από Ηράκλειο, οι προϋποθέσεις είναι ο χρόνος να μην είναι μεγάλος, ώστε να μην ταλαιπωρείται το πραγματικό κοινό, το εισιτήριο να μην είναι πανάκριβο, τουλάχιστον από εδώ στο Ηράκλειο, γιατί από εκεί δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια, και πώς θα μετεβάζονται τα εμπορεύματα. Αυτή η μείωση του δρομολογίου, η σκέψη μάλλον του Υπουργείου γίνεται φαντάζομαι στο πλαίσιο τη περικοπή εξόδων, έτσι δεν είναι. Ναι, μας είπαν μα εκεί θα σε μία σύσκεψη. Με εκεί θα γίνει η περικοπή, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτική Πολιτική στο κομμάτι. Λένε ότι είναι, η γραμμή αυτή είναι κοστοβόρα. Έτσι τη λένε. Κοστοβόρα. Κοστίζει δηλαδή πολλέ επιδοτήσει. Αυτό θέλω να πω. Διότι το πλοίο που κάνει τώρα τη γραμμή προφανώ παίρνει επιδότηση για κάποια ώρα των κυκλάδων και για την άγωνη. Λεγόμενοι άγωνοι, πολύ κακό. Και μάλιστα μόλιμη θέση μου ήταν ότι εδώ μιλάμε για νησιά εξαιρετικά, τα οποία είναι γόνιμα ανεξαρτήτως εδάφους, διότι έχουν ιστορία, έχουν πολιτισμό, αυτό, έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, το έχω γράψει εγώ πολλές φορές. Στο μέλλον είναι νησιά πάνω στα οποία θα στηριχθεί η Ελλάδα, για όσους γνωρίζουν το μέλλον, και δεν μπορεί να τα ονομάζουν άγωνα. Δεν υπάρχει, τι θα πει άγωνα. Καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν σπείρει κανείς το χωράφι, δεν θα. Συνήθως χαρακτηρίζει ένα τόπο άγωνο για να τον πουλήσεις. Ναι. Εντάξει. Ατυχής ορολογία, θα έλεγα. Εντάξει. Εάν δεν προσεχθεί το αυτοπλοϊκό, τα νησιά μας θα μαραζώσουν. Αν δηλαδή κρατηθούμε τουλάχιστον αυτά που έχουμε. Γιατί παραπέρα γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση είναι οι αυτοπλοϊκές εταιρείες, γνωρίζουμε τα προβλήματα. Αλλά με κάθε θυσία πρέπει να κρατηθούν τα δρομολόγια αυτά και εάν γίνουν, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με τη μετεπιβίβαση. Αν η μετεπιβίβαση αυτή, την οποία πολλές φορές την κάναμε μόνοι μας, προκειμένου να βρούμε ένα μεγάλο καράβι το Ηράκλειο. Κατεβαίνουμε ακόμα στο Ηράκλειο και συγκάσουμε και φεύγουμε. Και πάνε, ναι. Φροντίσει αυτά τα τρία απλά πράγματα, δεν θα είναι επώδυνη. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχει δύο γραμμές με τον Πειραιά. Δύο γραμμές με τον Πειραιά είναι το ελάχιστο. Στην αρχή και στο τέλος της εβδομάδας, όποτε βολεύει. Αυτό στείλαμε και υπομνήματα. Αυτές οι θέσεις μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι μας ακούνε. Ο προσανατολισμός της Γενικής Γραμματείας είναι για μία γραμμή από Πειραιά και να κάνει με μετεπιβίβαση τις υπόλοιπες. Να κάνει τρεις δηλαδή, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Ηράκλειο, περίπου, χοντρικά σας το λέω, και μία. Εμένα μου ακούγεται πάντως σαν τιμωρία αυτό. Είναι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι η περικοπή των δημοσίων εξόδων μπορεί να αρχίσει από εκεί. Εδώ μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για κοινωνία. Όπως είπατε και εσείς, για νησιά που έχουν τουρισμό, που έχουν ιστορία, τα στατιστικά, παράδοση, δεν πάνε να τιμωρείς έτσι. Τα στατιστικά στοιχεία, και αν μου επιτρέπετε να συγκροτώ, θα τα δώσω, τα έχω μπροστά μου. Τα δώσετε μετά καταβάλλουν και... Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 12 που έχω στοιχεία, η επιβατική κίνηση στο λιμάνι της Καρπάθου, όσον αφορά επιβάτες και γιόταγοι, αυξήθηκε κατά κόρυφα σε σχέση με το 11, το 10 και το 9 και πήγε στα επίπεδα του 8. Αυτό ανατρέπεται, τα έχω στείλει εγώ σε όλες τις υπηρεσίες. Και δεν έχω μέχρι τέλος του χρόνου, έχω μέχρι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Ξέρετε το φαινόμενο αυτό της αύξησης της τουριστικής φάνηκε και στην Κάσο φέτος. Ναι. Είχαμε πολύ μεγάλη τουριστική. Σημαίνει ότι δεν μπορούν να ισχυρίζονται ότι θέλουν τεράστιες επιδοτήσεις για αυτά τα δρομολόγια.
να δοθεί μια επιδότηση διότι αυξήθηκαν τα καύσιμα τραγικά κτλ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα δρομολόγια τουλάχιστον στους 6 μήνες του χρόνου είναι βιώσιμα. Το χειμώνα δεν συζητάει. Απλές οι εταιρείες έχουν πρόβλημα για τους χειμωνιάτικους μήνες. Το χειμώνα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν πρόβλημα και οι αυτοπλοϊκές. Διότι και εσείς έχετε αστέρες με αεροπλάνο και εγώ και βλέπετε δύο βημάτες στο ένα κάθε δρομολόγιο από Ελευθέρως Βενιζέλος εδώ, τι γίνεται. Ή από Ρόδο εδώ και να παίρνει τρεις βημάτες. Άρα μπαίνουν μέσα εκεί. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και γι' αυτό το κομμάτι πρέπει να επενδύονται. Τα δρομολόγια του καλοκαιριού είναι κερδοφορά. Έτσι νομίζω. Να πάμε σε κάνα δύο θεματάκια έτσι που θέλω ακόμα να σας ρωτήσω. Να σας ρωτήσω λίγο για τα νερά. Ναι. Τι κάνετε εδώ με τα νερά, έχετε προβλήματα? Έχουμε προβλήματα. Βασικά το νερό πίνετε από τη σύντρευση. Στα πηγάδια όχι. Στα πηγάδια όχι. Στα πηγάδια όχι. Για να το ότι είναι βαθύ. Όχι. Στα πηγάδια προέρχεται από γεωτρήσεις ο μεγαλύτερος όγκος του νερού. Ο οποίος λόγω της υπεράνδρυσης του παρελθόντος φέρνει υφάλμενο νερό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μπάνιο, μπορείς να κάνεις τις δουλειές σπιτιού, δεν μπορεί να το πιέσει αυτό. Αυτό μας λένε και οι αναλύσεις. Γι' αυτό στα πηγάδια έχουμε ένα δίκτυο εξωτερικό το οποίο παίρνει νερό πρόσωπο, σε κάθε γειτονιά δηλαδή. Υπάρχει νερό πόσιμο, όπου πηγαίνει, γεμίζει κανείς και κάνει δουλειά. Έχετε διακοπές, έχετε στην ίδρυψη? Στο πόσιμο όχι τόσο πολλές, στην ίδρυψη την υπόλοιπη έχουμε, διότι ο όγκος κατανάλωσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ λόγω του τουρισμού, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων και υπάρχει πρόβλημα στα δίκτυα. Τα υπόλοιπα χωριά? Τα χωριά δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή έχουν προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Παραδείγματος χάρη τώρα τελευταία είχαμε στη Βολάδα, στο Αμπέρι, δηλαδή προβλήματα. Πηγαίνουμε αργά, γρήγορα τα φτιάχνουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας νερού στα χωριά ή καταλληλότητες. Δεν θα μπορούσε το. Υπάρχει περισσευούμενο νερό που χάνεται στα χωριά αυτά? Θέλουμε να πάμε. Υπάρχει, χάνεται την υγρή περίοδο, δηλαδή τον χειμώνα. Δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτό το νερό για τα πηγάδια? Μια προϋπόθεση, ναι, το έχουμε στο σχεδιασμό μας αυτό, ίσως έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Αλλά απαιτεί ένα δίκτυο δεξαμενών να αποθηκεύει στο νερό του χειμώνα. Αρκεί αυτό, ή μήπως πρέπει να ξεπεράσετε και τις αρνητικές ίσως τάσεις που έχουν κάποιοι? Έχω ακούσει ότι κάποιοι δεν θέλουν να πάρετε νερό από εκεί. Όχι, δε. Όχι, δεν θέλουν ακριβώς. Θέλουν προς κόμματα δηλαδή στο να γίνουν αυτά τα έργα. Πάντα στα χωριά υπάρχει ο φόβος, μη μας πάρουν το νερό μας. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, διότι είχα μάθει και καλώς ένα μέρος του νερού αυτού πήγαινε η άρδευση. Για το νερό που χάνεται μιλάω. Έξι. Τώρα, το νερό που χάνεται. Αφού χάνεται έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε ταμιευτήρες να τα αποθηκεύσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έργο. Ένα έργο που αφορά τη σύνδεση των δικτύων, την ενοποίηση των δικτύων, ώστε να μπορεί η υπερχείληση του χειμώνα να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται για την περιοχή του αεροδρομίου, για το πηγάδι κτλ. Και θα γίνει αυτό το έργο. Θα γίνει. Μια μικρή τροποποίηση για να μην αντιδρούν οι κάτοικοι, θα γίνει. Το πρόβλημα είναι οι ταμιευτήρες. Με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή δεξαμενές. Η πρωτεύουσα στην οποία είναι μεγάλη κατανάλωση. Χρειάζεται πολύ νερό στους θερινούς μήνες. Πολύ νερό. Το έχουμε αυτό το νερό το χειμώνα. Δεν έχουμε χώρο να το αποθηκεύσουμε. Το κατάλαβα. Δηλαδή η δεξαμενή μεγάλη που έχουμε είναι κατανάλωση μία ημέρα των πηγαδίων κατά μέσο όρο, όχι στην περίοδο αιχμής. Στην περίοδο αιχμής η μεγάλη δεξαμενή που είναι 1200 κυβικά περίπου το θέλει επί τρία. Κατά μέσο όλο τον χρόνο θέλει μία δεξαμενή την ημέρα. Θέλουμε λοιπόν πόσες τέτοιες δεξαμενές για να έχουμε να δώσουμε νερό στο δίκτυο των πηγαδίων καλύτερης ποιότητας. Πώς αντιλαμβάνεται. Αυτό είναι ένα σχέδιο και ένας προγραμματισμός, ο οποίος πιστεύω ότι στην επόμενη δημαρχιακή θητεία, με όποιος και να είναι, μπορεί να υλοποιηθεί πλέον. Η προϋπόθεση ότι θα μπει σχετικό έργο στο ΣΕΣ, δηλαδή στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, αυτό που θα δεχτεί το ΕΣΠΑ, το επόμενο πρόγραμμα, επειδή επιτρέπονται δράσεις περιβαλλοντικές, δηλαδή απογοητεύσεις, δράσεις κτλ. Καταφέρανε οι ευρωβουλευτές μας να περάσουν και να μην είναι μόνο άειλες δράσεις, θα μπορούσε να πει και να λύσει ένα. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος να λυθεί με την αποταμίευση των νερών της υγρής περίοδου, του χειμώνα δηλαδή. Δυστυχώς δεν έχουμε τους χώρους που θα βοηθήσουν. Το φράγμα είναι εν εξελίξη, αλλά
θα συνεχίσει ένα μια χρονοβόρα διαδικασία πλέον, διότι το ελεκτικό συνέδριο το απέρριψε τρεις φορές. Είχε. Πέσαμε και στα δύσκολα, είμαστε και σε δύσκολη περίοδο. Συμπληρωματικές συμβάσεις, όχι. Είχε δίκιο το ελεκτικό συνέδριο, για να είμαστε ειλικρινείς, διότι παρουσιαστήκαν ανακεφαλαιοδοτικοί πίνακες 2 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Μόνο. Καταλαβαίνω. Συγκριτική πίνακα. Υπέρβαση προπολογισμών, τραγική. Παρά τις προσπαθίες, το ελεκτικό συνέδριο δεν δέχτηκε το εγκρίνει και τώρα γίνεται νέος πίνακας με μικρές περικοπές ώστε να προχωρήσει. Αλλά αυτά είναι χρονοβόρα. Άρα το πράγμα θα μας πάρει στη καλύτερη περίπτωση 2 χρόνια με 3 να ολοκληρωθεί. Αν ενδιάμεσα καταφέρουμε και κατασκευάσουμε. Πού γίνεται αυτό το πράγμα. Στο Σχοινά, στην περιοχή Πνήμα, πίσω εδώ στην πλάτη δηλαδή. Ναι. Είναι εμπιτελές. Η δουλειά πάνω από 50 δευτερόλεπτα τη δουλειά έχει γίνει. Και με ολοκληρωθεί. Πριν να αναλάβει η παρούσα δημοτική αρχή, εγκατέλειψε ο ανάλογος του και άρχισε οι διαδικασίες, διότι δεν ενέκρινε το Συμβούλιο Έργων του Υπουργείου, δεν ενέκρινε τους συγκριτικούς πίνακες. Αλλά σας αποπείρα ότι η συγκριτική πίνακα αυτή ήταν υπερβολική. Πήγα στα ρευτικά συνέδρια, τώρα λοιπόν ξεκινάμε εξ αρχής. Βρήκαμε και πιστώσεις από τον Αλέξανδρο Μπαλταζή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τη διαδικασία για να συνεχιστεί το έργο. Και θα συνεχιστεί. Για πετε μου τώρα, έχετε προβλήματα με το θέμα του κέντρου υγείας. Δηλαδή, μάλλον για το χτίσιμο του καινούριου κέντρου υγείας, του νοσοκομείου πλέον. Όχι, όχι. Δεν έχουν προβλήματα εκεί, έχουν ξεπεραστεί τα πάντα. Στις 17 Σεπτεμβρίου δεν έχουν παρατηρηθεί. Έχει παραχωρηθεί η χώρος από τη Μητρόπολη και κάτι έχω ακούσει αυτό, αλλά πετε μου. 11 στρέμματα έχουν παραχωρηθεί. Σε ποιο σημείο? Είναι εδώ στους κάμπους της Παναγίας που λέμε. Λίγο πριν τη ΔΕΗ. Ναι, λίγο πριν τη ΔΕΗ. Στα ανάτη του δρόμου, στο πάνω μέρος του δρόμου, όχι προς την παραλία. Έχει παραγωγή χώρος 11 στεμάτων και κάτι από την Ιερά Μητρόπολη και το Ναό της Χημίας του Τόπου, γιατί εκεί ανήκει το απεριού. Ο Δεσπότης ήταν πολύ θετικός και μας βοήθησε πάρα πολύ. Πρέπει να το πούμε αυτό και πρέπει να λέμε τα καλά. Γιατί κόστος μιλάμε. Και πρωτοστάτησε το νοσοκομείο. Ναι. Προπολογισμό 6,5 εκατομμύρια με τον νοσοκομείο μαζί. Δεν μιλάμε για μεγάλο νοσοκομείο, μιλάμε όμως για ένα μικρό αυτοτελές νοσοκομείο. Θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, να έχει το λογιστήριο του, να μπορεί να πάρει. Και να ξεφύγει, να ξεφύγει λίγο από τη ρόδο την. Μέχρι τώρα υπήρχε αυτή η διαδικασία, η δύσκολη. Και ατελέσφοροι να περιμένουν να παραγγείλουν υλικά από τη Ρόδο ή αν του κάθεται να αποφασίσει η Ρόδο να μην μπορούν να αξιοποιήσουν βιβλιάρια επισκεπτών. Με ξένες υπηκότητες, οι οποίοι είχαν οι άνθρωποι ασφαλιστικά βιβλιάρια και να μην μπορεί να εισπράξει τίποτα το σύστημα υγείας από τα κέντρα υγείας λόγω της νομοθεσίας. Και επίσης, εντάξει, και η χτιριακή κατάσταση του κέντρου υγείας πλέον δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Έχει αρχίσει να φτύρεται και ο σκελετός, ο χτιριακός. Προσπαθήσαν παλιότερα και είχε εγκριθεί και πήγε να ξεκινήσει ένα έργο στο υπάρχον κέντρο υγείας. Αλλά βρεθήκα αρχαία στην αυλή. Το σταμάτησε η κοινωνική υπηρεσία για να σκαφεί και τα λοιπά. Τώρα πλέον αυτό είναι ιστορία που δεν μπορεί να συγχυστεί. Επομένως, εμείς κάναμε μια προσπάθεια 2 χρόνια. Θα ξέρετε ότι ο Δήμος δούλευε πνευματικά για αυτό. Να οριμάσουμε το φάκελο. Δηλαδή, πήγαμε στην ουσία. Δεν πήγαμε σε εξαγγελίες, σε συζητήσεις. Βέβαια, υπήρξε και μια διαμαρτυρία του κόσμου, μια κινητοποίηση. Το οποίο όμως προς τιμή του καρπεδιακού λαού, μετά από συζητήσεις με τον Δήμο και μαζί μου προσωπικά, είναι συντεταγμένα. Δεν πήγαμε να κάνουμε πανηγύρια. Βγάλαμε διεκδικητικό πλαίσιο, βγήκαμε έξω, διαμαρτυρηθήκαμε, ακούστηκε η φωνή μας. Αυτό άσκησε πίεση. Αλλά συνέχεια δούλευαν πάρα πολλοί τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, συνεπικουρούμενες και από τις περιφέρειες. Νοτιού Γεώτης, τεχνικές υπηρεσίες και δίδοντας και εκτός αναθέσεις για τις γεωλογικές παραδοσιακές μελέτες που θέλαμε και τα λοιπά, καταφέραμε να οριμάσουμε πολύ γρήγορα το φάκελο και γι' αυτό το κερδίσαμε. Το κερδίσαμε. Κυριολεκτικά πρέπει να πω ότι είχαν ορισμένο ανθρώπου τη συμπαράσταση. Έβαλα ένα ευχαριστήριο και τα πολλά, να μην ξαναευχαριστώ κανένα, διότι δεν είναι και στις αρχές μου αυτό. Πάντως ορισμένοι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μεταξύ αυτών και βουλευτές μου.